ξέρω. Όπως έχετε καταλάβει, θέλω να σας δείξω πώς φτιάχνετε ένα καταφύγιο, γιατί όλοι δεν μπορούν να έχουν τη σκηνή. Μπορούν όμως να φτιάξουν ένα καταφύγιο, πραγματικό καταφύγιο, προσοχή. Πραγματικό καταφύγιο. Όχι σαν αυτά που βλέπουμε τις πλάκες ώρες-ώρες που απλά σκεπάζουμε με χόρτα και ιστορίες. Γιατί όταν θα βρέξει, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να είναι τελείως, πλήρως, το τονίζω, αδιάβροχο. Και φυσικά να μας παρέχει αυτό που, την προστασία και τη ζεστασιά. Εντάξει, πάμε να το δούμε. Αφού έχουμε στήσει όλο το καταφύγιο μας, βάζουμε και τα οριζόντια, θα δείτε γιατί. Δεν χρειάζεται πολύ πυκνά. Θα σας δείξω στο τέλος γιατί. Εδώ είναι λοιπόν, κατά το ίμιση, και έτσι να μείνει, δεν μας πειράζει. Έχουμε κλείσει τα τυχώματα πίσω, περιμετρικά. Δεν μας νοιάζει να είναι μέχρι κάτω το νάιλον. Εδώ. Και το γενικό σύνολο είναι αυτό εδώ, το shelter. Εδώ πέρα μπορούμε να κρεμάσουμε το φως μας, το ούφο μας ή το φακό μας, το φακό μας κεφαλής, για να έχουμε μέσα φως το βράδυ. Τα χόρτα εγώ δεν τα βγάζω, είναι ένα φυσικό στρώμα. Μπορώ να προσθέσω και άλλα από πάνω, σαν αυτά εδώ που έχω καλύψει εδώ πέρα. Μπορώ να προσθέσω εδώ πάνω. Και πάνω από εδώ να βάλω το sleeping bag μου και να γίνει ένα τέλειο στρώμα. Κοιτάξτε εδώ, εδώ είμαι μέσα στο shelter. Δεν μου πήρε πάρα πολύ ώρα. Έχουμε δει το υλικό, είναι πολύ αδιάβροχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει τίποτα, κρατάει ζέστη. Είναι το ύψος του κεφαλιού μου. Πάμε να δούμε πως είναι από πίσω. Από πίσω είναι κάπως έτσι λοιπόν. Σκοπός μου, που δεν έχει σημασία και πάλι σας το λέω, είναι να βάλω τέτοια θαμνάκια, να τα στιβάξω εδώ, κατά εξακολούθηση εδώ, μέχρι πάνω, ώστε να γίνει
ένα με το περιβάλλον. Να γίνει όλο έτσι να φαίνεται, όλο να φαίνεται έτσι μέχρι πάνω. Και έτσι να μείνει δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν διακρίνεται εύκολα ιδιαιτέρως το βράδυ. Αν μπορέσω και προσπαθήσω και τελειώσω και με φτάσει η μπαταρία και η μνήμη, γι' αυτό δεν θα πω πολλά ακόμα, να το γεμίσω μέχρι πάνω τέτοιους θάμνους, θα σας το δείξω. Φανταστείτε το εσείς ότι είναι έτσι. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πλήρως αδιάβροχο. Όχι να βάλεις μόνο χόρτα από πάνω και σε προσφέρει και σου προσφέρει προστασία και όλα αυτά. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, με πολύ απλά βήματα και γρήγορο, μέσα σε μισή ώρα έγινε. Δένουμε τους κορμούς, έναν οριζόντιο κάθε τους και ξανά ένα-δύο οριζόντιους, ίσα-ίσα ο σκελετός για να πατήσει το κάλυμα. Και πλήρως αδιάβροχο και ζεστό καταφύγιο. Γιατί μπροστά από το καταφύγιο θα βάλουμε τη φωτιά μας. Αυτό. Είναι ένα πολύ άνετο καταφύγιο. Έχω κάλυψη μέχρι μπροστά. Δηλαδή είμαι ένα μέτρο μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ πιάνει το καταφύγιο. Μέχρι εδώ. Το σκέπαστρο. Και να καθίσεις μπορείς. Τελείωσε η κάρτα. Έχω βάλει την τελευταία. Και δεν είναι πολύ γεμάτη. Δεν είναι πολύ άδεια. Θα τελειώσει. Λοιπόν. Κάθομαι πολύ άνετα. Μπορώ το βράδυ να κάτσω με τη φωτιά μου εδώ. Και είμαι πολύ άνετα. Ώστε να κοιμηθώ. Και πραγματικά πιστέψτε με, τα χόρτα, αφού θα βάλω κι άλλα, μου προσφέρουν πάρα πολύ καλό στρώμα. Συν το CB Bank μου, πολύ άνετος. Πολύ άνετος. Α, θα μπορούσαμε να βάλουμε, τρέχω γιατί δεν θα με φτάσουν οι μνήμες. Τρέχω να βάλω, εδώ μπορούμε να βάλουμε έναν ακόμα μουσαμά τέτοιον, ο οποίος υπάρχει, να κρεμάσει μπροστά το βράδυ, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, όσο πιάνει αυτό εδώ. Φανταστείτε άλλον ένα μουσαμά εδώ έτσι να κρεμάσει και εγώ θα είμαι μέσα κλειστός, πλήρως αδιάβροχος, πλήρως προστατευμένος από τον αέρα. Τέρμα, τελειώσαμε, αυτό ήταν. Ένα πλήρες καταφύγιο μέσα σε μισή ώρα. Αυτό, ευχαριστώ.